Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εσάς, τους Γενικούς Γραμματείς και τους συνεργάτες σας για την υπολογική και την ενημέρωση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και των συναδέλφων μηχανικών. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί σας. Έχω την προσδοκία ότι από κοινού θα καταφέρουμε να τα αποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη σοβαρή αποστολή μας. Κύριε και κύριοι, ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μου ανέθεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μεγάλη τιμή, για την οποία τον ευχαριστώ θερμά. Αλλά και μεγάλη ευθύνη. Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ έντιμα και σκληρά για να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη. Το συμφέρον της χώρας και των πολιτών θα είναι πάντα οδηγός στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων. Είναι αλήθεια ότι στη χώρα, εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία 4 χρόνια, έχουν γίνει αρκετά. Τόσο στον τομέα των υποδομών, όσο και σε αυτό το μεταφόρο. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα τους Κώστα Καραμαλή, Γιώργο Καραγιάννη, Μιχάλη Παπαδόπουλο και Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Θα κρατήσουμε τα πολλά θετικά και θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά. Είναι όμως γεγονός ότι υπάρχουν και αρκετά μεγάλα και σημαντικά ανοιχτά θέματα. Στρατηγική μας είναι η αξιοκρατική αξιοποίηση του πλούσιου και έμπειρου ανθρώπινου κεφαλαίου και δυναμικού του Υπουργείου και επιδίωξη των μέγιστων δυνατών πολιτικών, κοινωνικών και κοινοβουλευτικών συγκλήσεων και συνενέσεων ώστε να αντιμετωπίσουμε τόσο τα υφιστάμενα όσο και προκύπτουν τα προβλήματα. Στόχος μας είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός και η περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών και μεταφορών στη χώρα μας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Υποδομές και μεταφορές που συνιστούν βασικούς πυλώνες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενίσχυσης παραγωγικότητας, αύξησης ανταγωνιστικότητας, μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και τόνωσης της οικονομικής μεγέθυνσης, της αηφόρου ανάπτυξης και της ευμέρειας της χώρας. Και όλα αυτά σε πλαίσιο διαφάνειας, δικαιοσύνης, εντιμότητας και σεβασμού στο κάθε εδώ των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων. Μεταξύ άλλων, θα επιδιώξουμε την έγκαιρη υλοποίηση των έργων υποδομών της χώρας, όπως είναι μεταξύ άλλων τα εγκληματικά έργα εθνικής εμβέλειας, την ανάπτυξη πράσινων, μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την προαγωγή της ασφάλειας στις υποδομές και τις μεταφορές και την ενίσχυση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας. Περισσότερα και πιο συγκεκριμένα στις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης. Σήμερα σας καλώ όλες και όλους, πέρα και πάνω από ιδεολογικές αμφιβολίες και κομματικές προτιμήσεις, να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, ώστε όλες και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην βιώσιμη ανάπτυξη όλης της επικράτειας, στην αποκέντρωση, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και της καθημερινότητας αυτών και σε τελική ανάλυση στην ολόκληρη ισχυροποίηση της πατρίδας μας. Το οφείλουμε στις γενιές που έλαβε. Ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα εργαστούμε με συνοχή, σεμνότητα, ετοιμότητα, ταχύτητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, έχοντας συνείδηση του χρέους μας έναντι της πατρίδας και της πολιτικής της. Σας ευχαριστώ θερμά όλες και όλους.